Αυτός που δεν κοιτάζει μπροστά, παραμένει πίσω. Γνωρίστε την αξία σας, μη βγείτε ποτέ στο παζάρι, αλλιώς εκεί θα σας εκτιμήσουν οι άλλοι. Αν η συμβουλή ήταν κάτι καλό, δεν θα δινόταν, αλλά θα πουλιόταν. Δεν θέλουν όλοι να σε δουν να πετυχαίνεις, κάποιοι θα κάνουν τα πάντα για να σε δουν αποτυγχάνεις. Μπορείτε να βγάλετε από μια τσάντα, μόνο ότι ήταν ήδη μέσα. Ο σκύλος που δαγκώθηκε από φίδι, φοβάται τα λουκάνικα. Όσοι δεν ρισκάρουν, δεν έχουν γεύμα. Στις πάρα πολλές ελεημοσύνες και ο Άγιος θα είναι ύποπτος. Τα δέντρα με τα περισσότερα φύλλα δεν θα δώσουν το καλύτερο φρούτο. Οι άλλοι θα σας μετρήσουν με την ίδια ράβδο που χρησιμοποιείτε για να τους μετρήσετε. Μείνετε στον εαυτό σας, μείνετε μακριά από ηλίθιους, η βλακεία είναι μεταδοτική. Ο χειρότερος τυφλός είναι αυτός που αρνείται να δει. Αυτός που σε προειδοποιεί για τον κίνδυνο είναι αληθινός φίλος. Δεν υπάρχει καλό που να διαρκεί για πάντα, ούτε κακό που δεν τελειώνει ποτέ. Μάθετε να είστε αυτάρκης και συνειδητοποιήστε ότι είστε ένας νητός που θα υποφέρει φρικτά αργότερα, αν δεν γίνετε ανεξάρτητοι και πολυμήχανοι. Μη βάζετε το κάρο μπροστά από τα βόδια. Αυτοί που θέλουν τα πάντα, χάνουν τα πάντα. Μάθετε πώς να λέτε «δεν μου καίγεται καρφί» και να το εννοείτε. Να ακούτε πάντα το ένστικτό σας. Κατά κάποιο τρόπο γνωρίζει πολλά πράγματα που δεν θα περίμενες. Πολλοί άνθρωποι δεν σας συμπαθούν, ειδικά αν σας βλέπουν ως ανταγωνισμό. Τα πιο φθηνά πράγματα είναι και τα πιο ακριβά. Το λάθος είναι ανθρώπινο, το να επαναλαμβάνεις το λάθος είναι ανοησία. Ο Θεός βοηθάει όσους ξυπνούν νωρίς. Κυβερνήστε τη ζωή σας με το μυαλό σας, όχι με τα συναισθήματά σας. Κάθε κακή απόφαση που έχουμε πάρει στη ζωή υπήρχε περισσότερο συναίσθημα παρά μυαλό. Η κόλαση είναι γεμάτη από ανθρώπους με καλές προθέσεις. Αυτός που βλέπει το πρόσωπο δεν βλέπει την καρδιά. Ακόμα και η ατυχία είναι αστεία, αρκεί να συμβεί σε κάποιον άλλο. Το γρασίδι είναι πάντα πιο πράσινο στην αυλή του γειτονά σου. Αυτός που παίζει με τα γουρούνια θα φάει μαζί τους. Αν ο γάμος ήταν καλό πράγμα, δεν θα υπήρχαν μάρτυρες. Αυτός που βιάζεται θα έχει ένα ομογεύμα. Στο σπίτι ενός σιδερά τα στολίδια είναι φτιαγμένα από ξύλο. Αν θέλετε να γίνει κάντε το μόνοι σας, διαφορετικά ζητήστε από κάποιον άλλο να το κάνει. Οι γυναίκες διεγείρονται σεξουαλικά μόλις δουν ότι ένας άντρας έχει πολύ δυναμική προσωπικότητα. Μην λέτε ναι σε όλους για να τους κάνετε να νιώσουν άνετα, ελέγξτε το και με τον εαυτό σας προτού δεσμευτείτε.